Αλεξανδρής μπαίνει στην περιοχή του Ατρόμητου, κάνει και το σουτ, την μπάλα στο δοκάρι του Δεσίλα. Την παλιά για τον Γιούρισιτς, η προβολή από τον Μανολάου. Γιούρισιτς επικίνδυνα στην περιοχή της ΑΕΚ, βγαίνει ο Ατματζίδης. Τσιάρτας. Δεν υπάρχει offside του Μανολά που κάνει την κεφαλιά. Δημητριάδης, νέα κεφαλιά και τελικά ο Γορογιάννης θα στοχίσει. Καλή ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 25. Ο Τσιάρτας εκτελεί το τέταρτο corner για την ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο. Η κεφαλιά του Μανολά, η ball out. Είναι ο Ράμος κοντά στην μπάλα, καθυστερεί. Τελικά τώρα εκτελεί για τον Παπαϊωάννου που έπιασε την μπάλα με το χέρι. Και είναι το πέναλτι για τον Ατρόμητο στο 14ο λεπτό της επανάληψης. Ο κανένας μας λέει σε αυτή τη περίπτωση είναι πέναλτι και αποβολή. Ο Κυριαρνάκης δεν εφαρμόστηκε τους κανονισμούς. Ο Γιούρισιτς είναι ο παίκτης που εκτελέσει το πέναλτι, ο Ατματζίδης που γλίστρησε. Ο Γιούρισιτς κάνει το 0-1 και παγώνει τη Νέα Φιλαδέλφια στο 60. Σαμπανάτοβιτς. Την παλιά του για τον Σλίσκοβιτς. Χτυπάει μπάλα στον Σλίσκοβιτς. Τη χάνει ο Δεσίλας. Είναι το φάουλ που σφυρίζει ο κύριος Αρνάκης. Και θα δείξει και την κίτρινη κάρτα στον την κόκκινη κάρτα στον τερματοφύλακα του Ατρομήτου. Βασίλη, θέλω την άποψή σου για την φάση της αποβολής σου. Κοίταξε, πιστεύω ότι ήταν άδικη και δεν θέλω να σχολιάσουμε πιο πάνω. Η φάση καταρχήν του Παπαϊωάννου, από τη στιγμή που δίνει πέναλτι, είναι και κόκκινη κάρτα. Προς Θεού, δεν θέλω εγώ να πάρουν κόκκινη κάρτα τα παιδιά γιατί πήρα εγώ. Αλλά δώσε, να είσαι ακριβοδίκαιο σε όλα. Αφού έπιασε τη βάλε με τα χέρια εκτός περιοχή, ζωστή είναι η απόφαση. Αλλά έπρεπε να γίνει το ίδιο και στη φάση του πέναλτι. Δυστυχώς αυτή είναι η μοίρα. Των μικρών ομάδων αυτή είναι η μοίρα. Αλλά μου κακοφάνηκε γιατί σε 18 χρόνια ποδόσφαιρο δεν έχω φάει κόκκινη κάρτα. Και εντάξει, μου κακοφάνηκε λίγα. Να ξαναδούμε όμως τη φάση του 61ου λεπτού και θα διαπιστώσουμε ότι μέσα στην περιοχή διώχνει την μπάλα με το χέρι ο τερματοφύλακας του Ατρομήτου. Οπότε δεν είναι σωστή η απόφαση της αποβολής του. Σε αναλλαγή μπαίνει ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας Κουτουδάκης στη θέση του Γεύτοβιτς. Τρίτο κόρνερ για την ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο με εκτελεστή του Ζαβεύσκη. Μπάλα περνάει, γίνεται το σουτ στο δοκάρι. Από το σουτ από τον Σλίσκοβιτς. Σλίσκοβιτς ξανά μες στη φάση. Αυτή τη φορά η μπάλα θα κοντράρει στον Αποστόλου και το σουτ που θα κάνει ο Γορογιάννης, η μπάλα θα φύγει out. Ζαβεύσκη. Με αντίπαλο τον Αποστόλου γύρισε ο Ζαβεύσκη. Ο Σλίσκοβιτς θα λυτρώσει τη Νέα Φιλαδέλφια και θα ισοφαρίσει για την ΑΕΚ στο 26ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Βλέπαμε την ΑΕΚ ότι σήμερα ήταν σε πολύ κακή μέρα. Νομίζαμε ότι ήθελε 20 λεπτά να τελειώσει, μπορούσαμε να το κρατήσουμε το παιχνίδι. Αλλά μας τύχησε η αποβολή του τερματοφύλακα που πιστεύω ότι ήταν άδικη. Ο Μανολάς εκτελεί πλασαριστά για τον Ζαβεύσκη που κάνει το σουτ, την μπάλα στο δοκάρι. Τρίτο δοκάρι σήμερα για την ΑΕΚ. Σαμπανάτζοβιτς για την ΑΕΚ που άρχισε να παίζει ποδόσφαιρο μετά τον γκολ του Ατρόμητου. Γίνεται το λάθος, η παλιά όμως σε φτάνει στον Αγορογιάννη, δεν μπορεί ούτε Αγορογιάννης ούτε ο Σλίσκοβιτς να πετύχουν τον γκολ. Ζαβεύσκι άλλαξε με τον Σλίσκοβιτς, δεν υπάρχει offside στον Αλεξανδρή. Δεν θέλω να πω ότι χάσαμε πολλές ευκαιρίες, χάσαμε. Αλλά για ποιο λόγο το χάσαμε, γι' αυτό ακριβώς που δεν είμαστε έτοιμοι καθόλου. Μανολάς. Γίνεται το λάθος, δεν υπάρχει φυσικά offside τώρα. Ο Σλίσκοβιτς θα πλασάρει τον Κουτουδάκη και πετυχαίνει το δεύτερο γκολ για την ΑΕΚ. Κάνει το 2-1 στο 5ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης. Ο Παγκοστούλης, η παλιά του για τον Λιβαθινό. Το φάουλ του Μανολά, τελευταίο παίχτη της άμυνας της ΑΕΚ. Δεν θα δει όμως την κάρτα τον κύριο Αρνάκη. Και η λήξη του αγώνα στη Νέα Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ, η οποία αποδοκιμάζεται από τους φιλάδους της, χρειάστηκε και την ημίωρη παράταση για να περάσει στους 8 του κυπέλλου Ελλάδος. Για αυτό το παιχνίδι δεν τα έχουν. 6 παίκτες δεν τα έχουν πριν, θα έχουν ακόμα πρόστιμο παραπάνω, εξετάται πόσο είναι πριν. Τα ντομάτα αύριο. Αυτοί που θα πάρουν πριν. Ορίστε. Αυτοί που θα πάρουν πριν. Τα ντομάτα αύριο.